Από τι 10 λοιπόν το πρωί, κυρίε και κύριοι, προσπαθούν να εγκαταλείψουν άμαχη την Μαριούπολη και πάμε στο Θανάσια Αυγερινό που θα μα πει εάν μέχρι αυτή τη στιγμή η Θανάσια και χειρία, ε, είναι και σήμερα στα χαρτιά ή όχι και πόσοι είναι αυτοί μέχρι αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τι πληροφορίε που έχει, οι οποίοι έχουν καταφέρει τελικά να χρησιμοποιήσουν αυτού του ανθρωπιστικού διαδρόμου. Καλό μεσημέρι από το Ροστόφ, τη μεγαλύτερη ρωσική πόλη που βρίσκεται κοντά στην περιοχή του Ντονβά βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η δεύτερη επιχείρηση εξόδου αμάχων με, την κατάπαυση πυρός να έχει ανακοινωθεί από το Ρωσικό στρατό μεταξύ 10 το πρωί και 9 το βράδυ. Ε, αξιοποιούνται αυτοί οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι εξόδου από τη Μαριούπολη αλλά με πολύ αργό ρυθμό. Ε, μέχρι στιγμής οι ρωσόφωνες διοικήσεις μιλούν για μερικέ εκατοντάδες μόνο ε, ανέφεραν 300 μόνο αμάχους που έχουν απομακρυνθεί πριν από λίγη ώρα. Ε, ήταν ήταν μόλις 17. Φυσικά, προφανώς μιλούν για τους ανθρώπους που κινούνται προς τη δική τους κατεύθυνση, προς την κατεύθυνση του Ντονιέτσκ, ενώ στην επιχείρηση απομάκρυνσης αμάχων συμμετέχει και ο υποουκρανικό έλεγχο δήμος της Μαριούπολης. Δεν γνωρίζουμε από εκεί στοιχεία για το πόσοι έχουν απομακρυνθεί. Δυστυχώ. Παραμένει έντονη ανησυχία ότι τα εθνικιστικά τάγματα Αζόφ και Αϊντάρ που δρούν στην περιοχή και αποτελούν την κύρια δύναμη εντός Μαριούπολης δεν επιτρέπουν ή αποθαρρύνουν του κατοίκου από το να αποχωρήσουν. Η ρωσική πλευρά επιμένει ότι επιθυμούν να του κρατήσουν ω ζωντανέ ανθρώπινε ασπίδε. Ε, υπάρχει νέα έκκληση τη ρωσόφωνη διοίκηση του Ντονιέτσκ στου κατοίκου τη Μαριοπούλη να αξιοποιήσουν με κάθε τρόπο του διαδρόμου που είναι ακόμη ανοιχτοί για να απομακρυνθούν από την πόλη. Ε, και έκαναν λόγο για περίεργε δηλώσει τη ηγεσία του Κιέβου. Αυτό είναι σχεδόν μια προειδοποίηση ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα ω προ την τήρηση τη εκεχηρία, ότι δεν μπορούν να εγγυηθούν την ανακοχή σε Βαλναβάχα και Μαριούπολη. Αυτά λένε οι Ρωσόφωνοι ότι είναι όσα ανακοινώνει η ηγεσία του Κίεβου. Ε, δεν μπορούμε ακόμη να διασταυρώσουμε ακριβώ τι συμβαίνει. Πάντω το σίγουρο είναι ότι υπάρχει. Ανθρωπιστική καταστροφή σε εξέλιξη εντό τη Μαριούπολη. Δεν υπάρχουν φάρμακα, είναι ελάχιστα τα τρόφιμα, δεν υπάρχει τροφοδοσία νερού. Το ηλεκτρικό στι περισσότερε περιοχέ επίση δεν δουλεύει. Και υπάρχουν και πολλά βίντεο που έρχονται από την περιοχή, τα στέλνουν σε συγγενεί του από την ρωσόφωνη πλευρά, κάτι και εντό Μαριούπολη. Βίντεο που δείχνουν γυναίκες που κλαίνουν μπροστά στους στρατιώτε γιατί καταλαβαίνουν ότι δεν υπάρχει διάθεση για να απομακρυνθούν ή δεν υπάρχουν τα μέσα ή οι δυνατότητες ή επίσης διαμαρτυρίες πολιτών γιατί εγκαθιστούν οι Ουκρανοί στρατιωτικοί βαριά πυροβόλα όπλα μέσα σε αυλές παιδικές χαρές δίπλα σε σπίτια. Σημάδι ότι αναγκαστικά θα υπάρξουν θύματα μεταξύ των αμάχων. Φαίνεται πως ε, την ίδια στιγμή προχωρά κάποιο είδου διπλωματική ε, συνεννόηση με, ε, με πολλού παίκτε να εμπλέκονται. Ε, η, το Κρεμλίνο δεν έχει ακόμα ανακοινώσει κάτι για την ε, συνομιλία των Προέδρων Πούτιν και Ερντογάν. Καθώ η Τουρκία καταφέρνει να μπει σφήνα σε αυτέ τι διπλωματικέ πρωτοβουλίε που είδαμε χθε μεταξύ του κυρίου Πούτιν και του Ισραηλού Πρωθυπουργού Μπένετ αλλά και του καγκελάριου Σόλτ, ειδικά για τον καγκελάριο Σόλτ, αρκετά ρωσικά μέσα ενημέρωση. Θυμήθηκαν ότι ο παππού του ήταν αξιωματικό των ΕΣΕΣ με ιδιαίτερα βίαιη δράση κατά Σοβιετικών πολιτών και ιδίω Εβραίων στο έδαφο τη Ουκρανία, επί ναζιστική κατοχή, όλα αυτά. Γιατί φυσικά όταν ανοίξουν τα κοιτάπια τη ιστορία, ανοίγουν για τα καλά. Η Γκασπρόμα ανακοίνωσε ότι γίνεται κανονικά η μεταφορά αερίου μέσω τη Ουκρανία και τηρούνται όπω λέει η εταιρεία. Uh, uh, όπως πάντα οι συμβατικές της υποχρεώσεις σύμφωνα με τις, uh, παρα... με τις αιτήσει που υπάρχουν, με τις συμβάσεις με τους καταναλωτές της είναι 109 uh, εκατομμύρια κυβικά μέτρα που μεταφέρονται καθημερινά και αυτό είναι το πρόγραμμα για το 2022, για τη φετινή χρονιά. Uh, τέλος να πω ότι ο Πατριάρχης Κύριλλος uh, με ένα μήνυμά του απευθύνθηκε στα αδέρφια των Ρώσων από την πλευρά της Ουκρανίας και ειδικά αυτούς που ταλαιπωρήθηκαν επί 8 χρόνια εμφυλίου πολέμου λέγοντας ότι επί 8 χρόνια η Δύση έκλεινε τα μάτια στα βάσινα στην καταπίεση και σε όσα υπέφερε ο ρωσόφωνος πληθυσμός στην Ανατολική Ουκρανία. Αυτές είναι μέχρι στιγμής Θανάση... πάνω κάτω οι πληροφορίες. Θανάση, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ πολύ.